ποτάμων. Οι εθελοντικές οργανώσεις της Ιταλίας κινητοποιήθηκαν με μεγάλη αποφασιστικότητα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο πραγματικά να εκφράσω τις ευχαριστίες της κυβέρνησης αλλά και όλου του ιταλικού λαού. Θα ήθελα να φτάσει αυτό το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους χρησιμοποίησαν τα χέρια τους για να σκάψουν, σε όλους όσοι συντόνισαν τις πρώτες φάσεις της έκτακτης ανάγκης, εκείνες που είναι και οι πιο διαδραματικές, οι πιο κρίσιμες. Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι σώσανε μια ζωή, απομάκρυναν από τα χαλάσματα έναν άνθρωπο, αποδεικνύοντας ποια είναι η σημασία του εθελοντισμού. Φυσικά, στο Ριέτι, στο Άσκολη Πιτσένο, στο Αματρίτσε, στο Αρκουάτα del Tronto, σε όλες αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τον εγκέλαδο, αυτή τη στιγμή εξακολουθούν οι προσπάθειες. Προφανώς θα πρέπει να διαχειριστούμε την εξακτή ανάγκη τις επόμενες ώρες, ημέρες, εβδομάδες, αλλά οπωσδήποτε απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσουμε να σκάβουμε μέσα στα χαλάσματα. Σήμερα το απόγευμα, εγώ προσωπικά θα επισκεφθώ τις περιοχές που επλήγησαν και θα επικοινωνήσω με τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών καθώς και με τους προϊσταμένους της πολιτικής προστασίας μαζί με εκπρόσωπους άλλων φορέων όπως του Υπουργού Υποδομών. Φυσικά πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή, στιγμή μεγάλη. Θα ήθελα όμως να πω με το χέρι στην καρδιά στους Ιταλούς. Η Ιταλία έχει καταφέρει πολλά και να ξανασηκωθεί στις στιγμές των δυσκολιών. Και η Ομόνια, η ενωμένη Ιταλία πάντα έχει αποδείξει το σημαντικό πρόσωπο της. Και τούτου λεχθέντος θα ήθελα να πω ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του. Θα βοηθήσουμε τους πάντες. Δεν πρόκειται κανένας Ιταλός πολίτης να μείνει μόνος. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την ελπίδα για όλες τις περιοχές που επλήγησαν. Καλή εργασία σε όλους. Βεβαίως, συγκλονισμένο.